Το ΜΑΔΕ είναι περιοδικό τέχνης και μόδα. Η μόδα όμως από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Διαλέγουμε τα στοιχεία εκείνα της μόδας που αφορούν περισσότερο τις εικαστικές της ιδιότητες. Το μοντέλο του ανθρώπου που φανταζόμαστε και προβάλλουμε εμείς μέσα από αυτές τις εικόνες διαφέρει πολύ από το σύνθες, γλώσσι και γυαλιστερό μοντέλο της γυναίκας, παύλα, καταναλώτρια. Με αφορά πολύ το νέο ως έννοια γενικότερα. Νομίζω από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κουλτούρα σε κουλτούρα και από κοινωνία σε κοινωνία διαφέρει. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο τοπικά. Εμείς με το περιοδικό θέλαμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν νεότερους ανθρώπους, αποφεύγοντας το κλισέ. Μας ενδιαφέρει να ακολουθούμε αυτό που συμβαίνει τώρα, γραφιστικά και οπτικά, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι δικό μας. Γιατί υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν μόδες στα περιοδικά. Το Mother δεν ακολουθεί καμία από αυτές. Βασικά έχουμε ακολουθήσει έναν δικό μας κώδικα γραφιστικά. Έχουμε υιοθετήσει κώδικες της ψυχολογίας ή της ψυχανάλυσης καλύτερα στον τρόπο που σχεδιάζουμε το περιοδικό. Παίζουμε δηλαδή με την επανάληψη, την έλλειψη και πολλά άλλα ψυχολογικά τρίκ κατά μία έννοια. Χρησιμοποιούμε αυτά τα τρίκ για να χειραγωγήσουμε σε εισαγωγικά τους αναγνώστες. Να τους δώσουμε μια κατεύθυνση στον τρόπο που θα διαβάσουν το περιοδικό. Δηλαδή, παίζουμε πολύ με τον χρόνο, ας πούμε. Πολλές φορές θέλουμε ο αναγνώστης να κοιτάξει μια εικόνα, όταν ας πούμε θέλουμε ο αναγνώστης να κοιτάξει μια εικόνα περισσότερο από αυτό που θα την κοιτούσε, μπορεί να επαναλάβουμε την ίδια εικόνα 4 φορές μέσα στο περιοδικό. Γιατί θέλουμε οπωσδήποτε να τη δει αυτή την εικόνα 4 φορές. Το περιοδικό είναι 100% οπτικό. Ο κώδικας του είναι ελαφρώς αντιγραφιστικός. Δεν έχει λογότυπα, δεν έχει illustrations. Αντιμετωπίζει την εικόνα και το κείμενο διαχωρισμένα. Και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένα τα κείμενα είναι αφαιρετικός, προσπαθεί να σε εισάγει στον τρόπο και στη ματιά που σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Άρα διαβάζοντας τα κείμενα, πολλές φορές ταξιδεύεις και αγνοείς τις πληροφορίες που μπορεί να κάνουν αυτό το πρόσωπο ενδιαφέρον. Επικεντρώνεσαι περισσότερο στην ψυχή του και στον λόγο για τον οποίο μπορεί να ασχολείται με τη μουσική ή με το θέατρο ή με τον κινηματογράφο. Η πιο σημαντική στιγμή του περιοδικού είναι τώρα, που το περιοδικό θα φτάσει σε 24 χώρες και θα αγγίξει αναγνώστες από κάθε πλευρά του πλανήτη, από τη Μόσχα, το Τόκιο και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τις μεγαλύτερες πόλεις. Παίρνουμε τεράστια ικανοποίηση από το feedback των αναγνωστών στο εξωτερικό, γιατί το περιοδικό ήδη διατίθεται στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Μας δίνει την δυνατότητα να μπούμε στους τρόπους που σκέφτονται εκατοντάδες άνθρωποι και μας δίνει και την οπτική τους για το περιοδικό, η οποία πολλές φορές είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας οπτική, πολλές φορές συμπληρώνει τη δική μας οπτική και κάποιες φορές είναι εντελώς αντίθετη με τη δική μας οπτική. Το όνομα του περιοδικού, ο τίτλος του, το Mother, προέκυψε και αυτό σε σχέση με την ψυχαναλυτική του διάθεση. Οι τρόποι που σκεφτόμαστε χωρίζονται σε μητρικούς και πατρικούς. Και ο μητρικός τρόπος σκέψης είναι αυτός που σε αφήνει να κάνεις περισσότερα πράγματα, να είσαι πιο δημιουργικός. Σου συγχωρεί τα λάθη, μπορείς να είσαι όσο χαλαρός και αφελής γίνεται. Σε σχέση με τον πατρικό τρόπο σκέψης, που είναι πιο αυστηρός, βασίζεται στους κανόνες πάρα πολύ. Και νομίζουμε ότι είναι και ένας υπέροχος τίτλος για περιοδικό.